Το όνομά μου είναι Λαδιάς Φίλιππος, όπως τα έχετε δει και στις προσκλήσεις και στις αφήσεις που έχουν βγει για την έκθεση ζωγραφικής. Είμαι αρχαιολόγος στο επάγγελμα. Κατάγομαι από την Ήπειρο, από τα Ιωάννη συγκεκριμένα. Στην ΚΟ οικός προέκυψε από δουλειά και μαζί με τη δουλειά κάνουμε και αυτό που μας αρέσει και το αγαπάμε. Και μέσα από την αρχαιολογία, πώς σιγά σιγά ξεκίνησε η ζωγραφική? Η ζωγραφική νομίζω ξεκίνησε πολύ πριν σπουδάσω αρχαιολογία. Από... Στα εφηβικά χρόνια κυρίως. Βρήκαμε την κλίση μας λίγο με πυρογραφίες πρώτα, μετά σχέδια με μολύβι κάρβουνο. Και στην ΚΟ μπήκε και το χρώμα σιγά σιγά. Και δεν το εγκαταλείψατε, το συνεχίσατε και μάλιστα να φτάσει σημείο να κάνετε και έκθεση. Βεβαίως. Εντάξει, υπήρχαν διαλύματα κατά διαστήματα, αλλά πάντα υπήρχε μια ενασχόληση, έστω και σταδιακή, με τη ζωγραφική. Η έκθεση δεν είναι η πρώτη που κάνω. Έχω συμμετάσχει σε άλλες δύο ακόμα πέρα από αυτή, οπότε τρεις συνολικά. Στην ΚΟ, όλες. Στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα, όχι, γιατί όπως σας είπα, το χρώμα στα έργα μου μπήκε τέλη του 22, αρχές του 23, οπότε είμαστε στην ΚΟ. Να δούμε μερικά θέματα, όπως εδώ, πού αναφέρονται περισσότερο. Λοιπόν, αρχικά να σας πω από ποια βασικά στυλ ζωγραφικής έχει επηρεαστεί η δική μου δουλειά. Επηρεάζεται πάρα πολύ από εξπρεσιονισμό και σε μεγάλο βαθμό από σουρεαλισμό. Μπορούμε να βρούμε και άλλες επιρροές φυσικά, αλλά αυτές είναι οι επικρατέστερες. Η θεματολογία. Λοιπόν, η θεματολογία επικεντρώνεται κυρίως σε ανθρώπινα ή ανθρωποειδή, ανθρωπόμορφα πρόσωπα και φιγούρες, μορφές. Μ' αρέσει περισσότερο να κυνηγάω το συνέστημα, είτε είναι αυτό σε πρόσωπο, είτε είναι σε μια φιγούρα, με όλο το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η φιγούρα. Οπότε γενικά, αυτό θα ποιο είναι το ενδιαφέρον όλων εκείνων που σας παρακολουθούν, βλέπουν τα έργα σας? Το ενδιαφέρον, το ότι τα έργα μου συνήθως έχουν μηνύματα από πίσω. Είτε είναι κοινωνικά μηνύματα, είτε ακουμπάνε τον συναισθηματισμό κάποιου, και το δικό μου φυσικά, έξω και η δημιουργία τους. Ο ζωγράφος βγάζει πάντα αυτό το οποίο τα μέσα μας. Βεβαίως, βεβαίως. Κρύβει. Ναι. Οπότε... Εκτονώνεται με τη ζωγραφική κάποιος? Όλοι μας. Και όλοι μπορούν να ζωγραφίσουν. Άλλος καλύτερα, άλλος λιγότερο καλύτερα. Θέματα στο σύγχρονο κόσμο, δηλαδή μηνύματα. Κάποιος μπορεί να ζωγραφεί όπως ο δημοσιογράφος, ενώ ο ζωγράφος μπορεί με μία εικόνα χίλιες λέξεις που λένε. Και αυτό και το αντίστροφο επίσης. Και μία λέξη μπορεί να είναι χίλιες εικόνες, έτσι. Ναι, δεν το ξεχνάμε σωστά, αυτό. Σωστά. Αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον με τα δικά μου έργα τουλάχιστον, όσες φορές τα έχω κοινοποιήσει και τα έχω επικοινωνήσει προς τον κόσμο, υπάρχει ανταπόκριση. Ο κόσμος συζητάει πάνω στα έργα μου και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, νομίζω. Η αγάπη, η ζωγραφική, αρχαιολογία. Ποιο από τα δύο? Ναι. Νομίζω εξίσου και τα δύο. Και τα δύο. Θέλω να πω ότι είμαι από αυτούς που αγαπάμε το επάγγελμά μας. Οι νέοι τώρα, ένα μήνυμα για τους νέους, γενικά ασχολούνται με τη ζωγραφική, τους αρέσει? Γενικά. Γενικά νομίζω πως ναι. Στην ΚΟ θα μπορούσαν και παραπάνω και θα βοηθούσε κιόλας. Αν υπήρχαν περισσότερες εγκαταστάσεις κλπ. Ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν, ας πούμε, στην ΚΟ παραπάνω την δράση καλλιτεχνών. Αγαπημένος ζωγράφος. Νομίζω αυτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχω έναν. Αρκετούς. Έχω αρκετούς, ναι. Αυτός ο οποίος ερέθησε. Ντα Βίντσι πάρα πολύ. Παρόλο που ακόμα απέχω έτη φωτός από το δικό του επίπεδο. Εντάξει, μετά πιο μοντέρνη Νταλή, Πικάσο επίσης, που μπαίνει μέσα και ο σουρεαλισμός και πιάνουν και πολύ κοινωνικοπολιτικά θέματα της εποχής, τα οποία πολλά ισχύουν ακόμα. Ονομάζομαι Σεβαστιάνος Μαΐλης. Μένω αρκετά χρόνια από το νησί, καταγωγή μου είναι από τα Δωδεκάνησα. Έχω μεγαλώσει Αθήνα. Ζωγραφίζω από τα εφηβικά μου χρόνια από το σχολείο. Με γραφίτι ξεκινήσαμε. Από τα εφηβικά? Ναι. Πρώτα σε τείχους, άλλες τεχνοτροπίες, αλλά τώρα εδώ για κάποια χρόνια ασχολούμαι με το πινέλο, με τα άλλου είδους τεχνικές, από την κινέζικη παραδοσιακή. Αυτό βλέπουμε, κουλτούρα, ότι υπάρχει μια κινέζικη κουλτούρα. Ναι, έτσι? ναι. Τα υλικά είναι το πινέλο, το μελάνι, το χαρτί. Εδώ ποιο είναι το μήνυμα που δίνεται μέσα από τον πίνακα? Η έμπνευση είναι από τη φύση, από τη σχέση με τους ανθρώπους, μεταξύ τους, αυτό. Η κινέζικη κουλτούρα μπαίνει στα σπίτια, τους αρέσει, το επιλέγουν? Τόσο,
δεν είναι παραδοσιακό κινέζικο. Δηλαδή, αν το δει κάποιος, ξεφεύγει. Είναι ελεύθερη ζωγραφική. Απλώς τα υλικά είναι. Και πώς ένας από τα Δωδεκάνησα, δεν έχουμε πίνακες που να έχουμε θάλασσα? Ό,τι βγαίνει είναι. Ό,τι βγαίνει. Ό,τι βγαίνει, ναι. Πώς βγήκε αυτό σε σένα, πώς βγήκε? Μ' αρέσει η φύση, ναι. Παρατηρείς τη φύση. Ναι. Είναι ωραίο να είσαι ζωγράφος, γιατί βλέπεις τη δημιουργία πιο κοντά. Και βλέπεις και παρατηρείς πράγματα τα οποία τα μεταφέρεις μέσα στον πίνακα. Ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγει στον πίνακα. Ξεκινάω με ένα λευκό χαρτί, βάζω κάποια σημάδια. Ίσως αυτό με βοηθάει η προσέγγιση, η ξένη που λέτε. Αλλά ναι, ή θα τοποθετήσουμε μαύρο ή κάποιο χρώμα και μετά βλέπουμε από τα σχήματα, από αυτό που αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Πρώτη φορά στα πλαίσια των Ιπποκρατίων, έτσι? Ναι, 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 πρώτη φορά εδώ πέρα, σε χώρο. Άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πορεία σας? Στην Αθήνα υπήρχαν αρκετές ομαδικές εκθέσεις. Και εδώ πέρα έχω κάνει άλλες δύο προσωπικές. Αγαπημένος ζωγράφος? Τι να σας πω. Η ελευθερία μου αρέσει στη ζωγραφική. Ελευθερία. Η ελευθερία, ναι. Περνάτε όμως τα μηνύματα που θέλετε, γιατί και ο ζωγράφος θέλει να δώσει τα δικά του μηνύματα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Αυτό το μήνυμα είναι η επαφή με τη φύση. Να μην χάσουμε την ευαισθησία. Τις λεπτομέρειες κάποιες φορές. Και εγώ πολλές φορές... Την αγάπη. Την αγάπη. Προς αυτό που κάνουμε, προς τη φύση, προς την τέχνη. Έτσι. Ξεχνιόμαστε πολλές φορές με τους ρυθμούς. Και σίγουρα χαλαρώνεται και με τη ζωγραφική. Είναι ένας τρόπος, έτσι. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον σήμερα στους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη ζωγραφική? Υπάρχει. Υπάρχει ενδιαφέρον. Μετά είναι να διαθέσεις και το χρόνο, να βρεις οτιδήποτε κάνουμε θέλει. Έχει δυσκολίες, προκλήσεις. Το 12 από πού ακριβώς? Από Κάλυμνο έχω και από τη Ρόδο, μεγάλος πατέρας μου, ναι. Έχει Κάλυμνος ζωγράφους, σίγουρα, έχει, αλλά περισσότερο γλύπτες. Ναι, 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 και γλύπτες και αγιογράφους. Καλώς ήρθατε στο νησί μας, από τη γειτονική Κάλυμνο. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Και εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και όλα να πάνε ωραία.